Ήρθαμε να παίξουμε απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, που από τη μέρα που την ανέλαβε ο κύριος Όγιος έχει μεταμορφωθεί. Γνωρίζαμε ότι θα υπάρχουν πολλές δυσκολίες στο παιχνίδι μας. Θέλαμε να περιορίσουμε τα ατού του αντιπάλου και να βγάλουμε κάποιες αντεπιθέσεις, ούτως ώστε να σημειώσουμε κάποιο γκολ για να πιέσουμε και να αγχώσουμε τον αντίπαλό μας. Νομίζω ότι το καταφέραμε και πετύχαμε μία πολύ μεγάλη και σπουδαία νίκη. Μπορώ να πω ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη στην ιστορία της ομάδος. Αυτή τη στιγμή το να πάρουμε ένα διπλό εκτός έδρας το περιμέναμε 46 χρόνια και είναι η διπλή χαρά μας, επειδή το πετύχαμε, όπως προανέφερα, απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για αυτή τη νίκη και να πω καλή επιτυχία στον Ηρακλή και στον κύριο Όγιος, γιατί πραγματικά το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ανάγκη από αυτές τις ομάδες να βρίσκονται στη Σούπερ Λίγκα. Αυτά. Δεν θα το έλεγα, ότι επειδή βγήκανε πάρα πολλές φάσεις και είμαστε λίγο προβληματισμένοι, γιατί βγάλαμε αρκετές αντεπιθέσεις και δεν μπορέσαμε να σημειώσουμε κάποιο δεύτερο γκολ. Νομίζω όμως ότι και ο τερματοφύλακάς μας, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο ημίχρονο 2-3 φορές που χρειάστηκε ήταν εκεί. Αν στο τέτα-τέτ του Ζάχορα, αν δεν κάνω λάθος, σημειωνόταν τέρμα, το παιχνίδι θα είχε πολύ διαφορετική τροπή. Έτσι πιστεύω. Στην πόλη του Τυρνάβου, στους ανθρώπους, στον κύριο Μπρέζα που είναι ο πρόεδρος της ομάδος, με τους συνεργάτες του, Παύλα φίλους του, που έχουν πάρει την ομάδα από την Άλφαρες Τεχνική και την έχουν φέρει στη Β' Εθνική, και σε όλο τον κόσμο που πραγματικά αγαπάει αυτή την ομάδα και τη στηρίζει και έρχεται και στα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας, αλλά και εκτός έδρας. Bien, dale la buenas tardes a todos. Καλησπέρα σε όλους σας. Primero, agradecer el apoyo que han tenido con a la niña Marilén. Το πιο σημαντικό είναι να ευχαριστήσω. Realmente ha sido muy importante en el transcurso de toda la semana. Όλο τον κόσμο για τη στήριξη που έχει δείξει στη Μαριλένα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Eso demuestra la solidaridad que hay entre todos y eso es. Αυτό αποδεικνύει την αλληλεγγύη που υπάρχει. Eso es una bendición. Ανάμεσα σε όλους, και αυτό είναι μια ευλογία. Esto es partido. Το partido. Παιχνίδι. Sabíamos también nosotros que el equipo es un equipo duro. Εξ αρχής γνωρίζαμε ότι θα έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με μια σκληρή ομάδα. Trabajado en ese aspecto. Μια ομάδα η οποία έχει δουλέψει πάνω σε αυτούς τους τομείς. Y que realmente podía ser difícil a medida que van pasando los minutos. Και πραγματικά σκεφτόμασταν ότι εάν δεν μπορέσουμε να έχουμε εμείς το προβάδισμα καθόλου τη διάρκεια, νωρίς στο παιχνίδι, όσο περνούσε ο χρόνος, γινόταν δύσκολα για μας. Porque esto, Heracles es un equipo grande en la cual. Ο Heracles είναι μια μεγάλη ομάδα. Todo el mundo quiere que salgas del vestuario ganando 1-0. Και όλοι θέλουν να βγαίνει από τα αποδυτήρια και να κερδίζει ήδη 1-0. Esto es realmente ante un equipo que estaba bien parado. Μπροστά σε μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολύ σωστή τοποθέτηση. Y sabíamos que estábamos expuestos. Και εμείς γνωρίζαμε ότι θα αφήναμε κενά πίσω. A posibles contras. Για πιθανές αντιπιθέσεις του αντιπάλου μας. Había que intentar cortar rápido. Rápido el balón en la pérdida. Εμείς θέλαμε να κερδίζουμε την μπάλα στο σημείο στο οποίο χάνεται. Y nos encontramos con un gol en contra. Παρ' όλα αυτά βρεθήκαμε με ένα γκολ κατά. Creo que el primer tiempo
Tuvimos ocasiones para poder lograr el empate. Από εκεί πέρα η ομάδα προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες και είχε κάποιες ευκαιρίες για να ισοφαρίσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Segundo tiempo ya se presenta diferente. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν εντελώς διαφορετικό. A través de iban pasando los minutos, estábamos cada vez más expuestos, teníamos que correr riesgo. Όσο περνούσε ο χρόνος, εμείς έπρεπε να ανοιχτούμε κι άλλο και να πάρουμε μεγαλύτερα ρίσκα πίσω. Correr riesgo que en la cual se corrió. Και φάνηκε αυτό και στον αγωνιστικό χώρο. Y era posible, factible, la posibilidad de algún gol mal del rival. Και φάνηκε ότι ο αντίπαλος μπορούσε να διευρύνει το αποτέλεσμα υπέρ του με κάποιες καλές αντεπιθέσεις. Queríamos intentar empatar. Παρ' όλα αυτά, εμείς έπρεπε να συνεχίσουμε να βγαίνουμε μπροστά για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε αρχικά στην ισοφάριση. Y el segundo paso trata de ganarlo. Γιατί μετά το επόμενο αμέσως βήμα ήταν να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε και το παιχνίδι. Εμείς από την αρχή αυτό είχαμε στο μυαλό μας, τρεις βαθμούς. Es obvio que en la derrota se ve diferente todo. Φυσικά σε μία ήττα τα πράγματα τα βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Φαίνονται εντελώς διαφορετικά. Nosotros, en este caso, lo que trabajamos en esto. Εμείς όπως και να έχει όμως αυτό το οποίο έχουμε δουλέψει. Tenemos que ser muy prudentes en la derrota como en el triunfo. Πρέπει να συνεχίζουμε να βαδίζουμε σε ένα συγκεκριμένο δρόμο, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Quedan cinco partidos. Ακόμα μένουν πέντε παιχνίδια. Sí, en la cual lucharemos. Στα οποία θα παλέψουμε. Con toda. Με τα πάντα. Para tratar de que el primer objetivo se pueda cumplir. Για να ελοπίσουμε τον πρώτο στόχο. Y después buscaremos el segundo objetivo. Ο οποίος είναι ίσως στα play-off και μετά θα μπορέσουμε να κυνηγήσουμε και τον δεύτερο στόχο. Perdón, sí, no, con el rendimiento en la marca que teníamos hoy. Sobre todo en la defensa. Y que había mucho juego. ¿Consideras que Lima como central todavía es una solución que se nota buena? La responsabilidad siempre de alguno no es una responsabilidad de uno solo. Καταρχάς, όσον αφορά τα αμυντικά κενά τα οποία μπορεί να φάνηκαν, δεν είναι ευθύνη ενός. Eso a nivel personal, lo que uno cree. Αυτό είναι το οποίο πιστεύω εγώ. Sí, cuando se manifiesta un error, όταν εκδηλώνεται ένα λάθος, se ve individualizado la persona que comete ese error. Βλέπεις ατομικά μόνο αυτόν που μπορεί εκείνη τη στιγμή να έχει κάνει το λάθος. Lima nos dio muchas situaciones de muy buen juego en partidos, en diferentes partidos. Ο Λίμα σε διαφορετικά παιχνίδια έχει δείξει ότι μπορεί από πίσω να προσφέρει καλή ανάπτυξη στο δικό μας το παιχνίδι. Y juzgarlo por una acción no es de la parte nuestra en ese sentido. Και να τον κρίνω εγώ μόνο για μια φάση δεν είναι του χαρακτήρα μου. Y siempre lo intentaremos cuando sea necesario por la salida de balón que tiene. Εμείς θα μελετάμε κάθε φορά ανάλογα τον αντίπαλο εάν χρειαζόμαστε αυτή την ανάπτυξη από πίσω να έρχεται από το Λίμα. Y creemos que nos da una variante. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να στηρίζουμε αυτό αυτή την επιλογή σαν μία ακόμα εναλλακτική. A veces puede salir mejor o peor. Που καμιά φορά μπορεί να βγει καλύτερα, καμιά φορά χειρότερα. Pero esto es siempre cuando sale peor es por un resultado. Αλλά όταν βγαίνει χειρότερα φαίνεται κυρίως από το αποτέλεσμα. Y cuando sale bien es porque realmente las cosas salieron bien y entonces. Και από εκεί πέρα όμως όταν κυλάνε καλά τα πράγματα. Se manifiesta diferente todo. Κυλάνε καλά τα πράγματα για όλη την ομάδα, τότε όλα εκδηλώνονται και σαφώς καλύτερα. Tuvo un partido muy bueno contra el PAOK que estaba con Savid en la Copa. Savid no estaba convocado, Ángelos estaba sancionado y estaba con nosotros Panayotis que tenía tiempo sin jugar. Si quieres decir por qué. No, a ver, yo en eso personal lo que uno hace es tratar de que todos estén. Όσον αφορά, επειδή πάμε να εστιάσουμε σε κάτι επί του προσωπικού, εμένα το μέλημά μου είναι να συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές. Creemos que a veces en esa rotación que hay de que todos estén participando. Σε αυτό το rotation που πρέπει να γίνει ώστε να συμμετέχουν όλοι σε αγώνες και αποστολές. Alguno tiene que ser sacrificado. Κάποιοι θα πρέπει να θυσιαστούν, να μείνουν στην αποστολή. Nunca se busca. Vuelvo a repetir, yo no me encierro en un resultado. Επιμένω όμως εγώ δεν θα κλείσω τη σκέψη μόνο και μόνο από το αρνητικό αποτέλεσμα. Porque si me encerraría en un resultado. Γιατί αν το έκανα αυτό. Todos esos partidos que se ganaron. Όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε κερδίσει. Entonces estaríamos hablando y existiría un debate.
θα υπήρχε σαν μια εσωτερική μονομαχία. Como el fútbol es muy amplio. Επειδή όμως το ποδόσφαιρο είναι πάρα πολύ βαθύ. Entonces hoy cuando se presenta la derrota. Σήμερα που παρουσιάζεται μπροστά μας η ήττα. Hay que estar muy prudente y muy tranquilo. Εγώ πρέπει να παραμείνω ψύχρεμος και ήρεμος. Si uno ahora empieza a calificar todo. Αν τώρα αρχίζω και αξιολογώ εκ νέου τα πάντα. Y decir este es el responsable. El otro και λέω responsable. Όχι φταίει αυτός, όχι φταίει εκείνο. No conducimos nada. Δεν καθοδηγούμε ξανά την ομάδα. Quiero decir también una cosa. Θέλω να πω λοιπόν και κάτι ακόμα. Este equipo. Αυτή η ομάδα. Nunca tuvo en situaciones normales. Ποτέ δεν λειτουργήσε υπό φυσιολογικές συνθήκες. Por eso yo soy un agradecido a mis jugadores. Γι' αυτό ήρθε η ευκαιρία, όπως κάνω πάντα, να ξανευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου. Porque más que allá de un triunfo, una derrota. Γιατί πέρα από ένα αποτέλεσμα, μια νίκη, μια ήττα. Hay muchas situaciones que se presentan. Υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες έχεις καθημερινά αντιμετωπίσεις. Si fuese solamente entrenar y jugar. Εάν ήταν μόνο παιχνίδι και προπόνηση. Creo que ahí sería verdaderamente. Lo que es el fútbol, en este caso, εκεί, la profesión nuestra. Εκεί τα πράγματα θα μπορούσαμε όντως να τα αξιολογήσουμε μόνο και μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι με που έχει να κάνει με τη δική μας τη δουλειά. Pero, esto es fútbol, εδώ όμως είναι ποδόσφαιρο. Ganar, perder. Και είτε ισοπαλία marca και η νίκη marca la diferencia, είναι πάντα ανοιχτά. Η νίκη είναι αυτή που κάνει τη διαφορά. Y las memorias son cortas. Και πάντα οι μνήμες είναι πολύ κοντές. Comentario, Mr. King. ¿Otra vez estabas en la grada? ¿Y si tienes alguna información sobre...? No, nosotros hemos entregado todo lo que ellos han solicitado. ¿Emis ότι έχεις ζητηθεί, το έχουμε παραδώσει? Vino del presidente de la AFA, que es el Julio Grondona. Έχει φτάσει προσωπική επιστολή από τον Julio Grondona, που είναι πρόεδρος της AFA. Της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας, και ασουβέ βισεπρεσιδέντε FIFA, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτελεί και αντιπρόεδρος της FIFA, και τα το OK, είπε ότι όλα τα χαρτιά είναι εντάξει. Entonces, hay que seguir luchando la. Περιμένουμε λοιπόν και συνεχίζουμε τη μάχη μας. Esto es una lucha. Γιατί είναι μια μόνιμη μάχη. Una lucha no contra una persona. Και δεν είναι μόνο ενάντια σε ένα πρόσωπο. Con muchas cosas. Αλλά μια μάχη με πολλά πράγματα. En el principio, dijiste que no te preocupaba y que como estábamos jugando los partidos, que lo hacíamos también por suerte. Ya lo ¿La qué? Una, ¿Perdón? Cuando empezó el problema lo agarraste con un poco de con el sentido de humor, no, y dices bueno, que por la suerte pero, te vas a quedar afuera. Pero ya se nota que te ha cansado mucho, te ha agotado eso. Agota el hecho de humillaciones. Εγώ δεν έχω φθαρεί από τη συγκεκριμένη κατάσταση, έχω φθαρεί από κάποια προσβλητικά συμβάντα τα οποία έχουν συμβεί. Sí. Προσβλητικά συμβάντα. Porque son humillaciones. Γιατί no hemos hecho nada incorrecto. Με έχουν προσβάλει πάρα πολύ γιατί εγώ δεν έκανα κάτι κακό. Nada. Δεν έχω κάνει τίποτα το οποίο να μην είναι νόμιμο. Eso tiene que ver como con drama, como lo que pasa en drama. En drama estuve detenido. Στη Δράμα ήμουνα τελούς υποκράτηση. Με κορτάρον όλα libertad de trabajo. Με κλειδώσανε μέσα στα αποδυτήρια. Είχα μιλήσει κάποτε ότι κανείς δεν μπορεί να στερήσει την ελευθερία la libertad de cualquier ciudadano, creo tener. Εμένα μου κόψαν την ελευθερία σαν πολίτης χωρίς να έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Me parece atroz. Και με φάνηκε αυτό βάρβαρο. Fuera de los problemas, Mister, que hay, el problema tuyo personal, los problemas que hay en este momento en la administración. Estamos en el punto final. 5 partidos para entrar los playoffs. Tenemos la fuerza, el cuerpo técnico y los jugadores para aguantar y dar una fuerza más y entrar a los playoffs. Ahora en el punto final. Yo creo que siempre el equipo, desde que estamos nosotros. A ti, si me puedes jugar sin nomada. Ha luchado constantemente siempre. Πίστευα πάντα ότι η ομάδα μου έδινε μια πολύ σημαντική μάχη. Hoy, es decir, ayer el Barcelona pierde 3-1. Θες, για παράδειγμα, Barcelona έχασε 3-1. Es un equipo que en el cual ha ganado todo. Μια ομάδα που έχει κερδίσει τα πάντα. Creo que la vida no termina ahí. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Creo que hay 5 partidos.
Εμείς πρέπει να εστιάσουμε στα 5 τελευταία παιχνίδια. Ελόγιο al rival. Πάντα. Τραβάχα. Παίζει και ο αντίπαλος. Σε prepara. Όπως ο σημερινός αντίπαλος, ο οποίος δούλεψε πολύ, ήρθε πολύ προετοιμασμένος. Είναι buenos jugadores, buenos entrenadores. Ήρθε και παρέταξε πολύ καλά τους ποδοσφαιριστές του που έχουν την ποιότητά τους. Έναν nosotros, πολύ καλό προπονητή. Nunca le van a decir al equipo. Εμείς αυτά πάντα τα σεβόμαστε και ποτέ δεν θα πούμε στην ομάδα. Que no ha luchado para buscar el resultado. Ότι η ομάδα μου δεν πάλεψε για να προσπαθήσει να κερδίσει το αποτέλεσμα. Siempre buscó. Εγώ πιστεύω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτού έψαξε την ανατροπή, προσπάθησε για την ανατροπή. Sí, a veces mejor, a veces peor. Άλλες φορές ίσως καλύτερα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, άλλες φορές ίσως χειρότερα. Nunca se escondió. Αλλά οι παίχτες μου δεν κρύφτηκαν. Después quedamos expuestos. Τώρα μείναν και ένα πίσω, φάνηκαν. A una contra y una posible un 0-2. Ήρθαν κάποιες αντεπιθέσεις, μπορεί να έρχονταν το 0-2. Sí. Φυσικά και ναι. Buscábamos desesperadamente. Αλλά αυτό είναι γιατί η ομάδα συνέχισε την απέλπιδα προσπάθεια για να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Empatarlo. Αρχικά να το σοφαρίσει. Entonces, hay virtudes. Επομένως, αν υπήρξαν σήμερα αρετές, que hay que reconocer. Πρέπει να τις αναγνωρίσω. Y defecto que hay que corregir. Και φυσικά και υπήρχαν ατέλειες οι οποίες πρέπει να διορθωθούν. Pero la vida nuestra es. Αυτό όμως είναι η ζωή του στον αθλητισμό. Él está pensando que erró los goles de contra. Ήδη μετά από ένα μεγάλο θρίαμβο, ο αντίπαλος, ο συνάδελφος μου είπε ότι σκέφτομαι que, γιατί, que γιατί χάσαμε τόσες αντεπιθέσεις, γιατί δεν κάναμε ένα γκολ ακόμα, πρέπει να το δουλέψω. Yo estoy pensando cómo estábamos abiertos en la pérdida de balón. Όσο μάλλον εγώ στην ήττα πρέπει να αναλογιστώ ότι είμαστε πολύ ανοιχτοί και ευάλωτοι στις αντεπιθέσεις και θα πρέπει να το δουλέψουμε κι εμείς. Es la vida cotidiana nuestra. Αυτή είναι η μόνιμα η ζωή στο ποδόσφαιρο. Lo principal es, yo creo, yo lo que veo yo. Αρχικά όμως αυτό το οποίο βλέπω εγώ. La honestidad del equipo. Είναι ότι η ομάδα μου ήταν τίμια. Es muy honesto este equipo. Έχω μια πολύ τίμια ομάδα. Muy trabajador. Πολύ, που δουλεύει πολύ. Y está formado por grandes personas. Και η οποία χτίζεται μέσα από πολύ δυνατούς χαρακτήρες, μεγάλους ανθρώπους. Hoy. Σήμερα. Rival 0-1. Αυτό που φαίνεται είναι μόνο το 0-1. Y se borra todo. Το οποίο σβήνει τα πάντα. Pero la vida también. Έτσι είναι η ζωή στο ποδόσφαιρο. Y lo comprendo la gente, todo, porque καταλαβαίνω τον κόσμο. Nos duele a nosotros. Γιατί εδώ μας πονάει πάρα πολύ εμάς. Si no pedimos disculpa. Δεν ζητάμε συγγνώμη. Por el hecho mismo de. Tendríamos que pedir disculpa si no fuésemos honestos. Αν δεν ήμασταν τίμοι, ναι, θα ζητούσαμε συγγνώμη. Defendemos la camiseta. Αλλά εμείς υπερασπιζόμαστε αυτήν τη φανέλα. Hace 3 meses y medio. Εδώ και 3,5 μήνες. Desde que yo estoy. Από τότε που έχω έρθει εγώ. Con la mayor honestidad posible. Με τη μεγαλύτερη δυνατή τιμιότητα. Entonces, este equipo, αυτή η ομάδα λοιπόν, a mi entender, έτσι όπως εγώ τα βλέπω nunca τα πράγματα, dejé de ser jugador. Ποτέ δεν έχω πάψει να είμαι ποδοσφαιριστής. Soy jugador siempre. Το έχω δηλώσει. Porque mi raza es. Ακόμα είμαι ποδοσφαιριστής. Γιατί αυτή είναι η ράτσα μου. Este equipo, αυτή η ομάδα, lo gente que lo compone, αυτοί οποίοι το ανθρώπινο δυναμικό που περιλαμβάνει αυτή η ομάδα, son personas. Είναι άνθρωποι. Y que trabajan, άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται muchas veces, πολλές φορές. En no condiciones normales. Σε μη φυσιολογικές συνθήκες. Y nunca pararon. Και ποτέ δεν σταμάτησαν. Siempre juegan. Πάντα ήταν εκεί. Entonces, para mí es un honor. Για μένα λοιπόν είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους. Claro que el resultado. Φυσικά το αποτέλεσμα. Te cierra todo. Τα κλείνει όλα. Sí, pero nosotros no podemos pensar eso. Μπορεί να σε θολώνει το αποτέλεσμα, que, αλλά εμείς δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έτσι. Otra vez le digo a los jugadores. Για άλλη μια φορά λοιπόν θα πω στους παίκτες μου. Muchísimas gracias. Ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Συγγνώμη. Γι' αυτό είστε μεγάλη ομάδα. Eso es cuando el equipo grande. Pero en este momento dice vamos a jugar contra Kérkira, con el primero. Y lo quiero preguntar. Ya los jugadores que han llegado, los nuevos. Αν είναι έλεγχο. Si están preparados para un partido grande. Sí, veremos. Nosotros siempre encaramos los partidos para ganar. Εμείς καταρχάς ξεκαθαρίζω ότι πάντα βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο για να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Si algún jugador recibe algún día un mensaje de uno. Εάν ένας παίχτης πάρει μήνυμα από μένα. Venimos a sacar un punto. Ότι μας βολεύει και το χ. Dejo de dirigir. Εγώ θα σταματήσω να είμαι προπονητής. Lo tengo muy claro. Αυτό είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Una forma de pensar. Είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι. No la mejor ni la peor. Δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος ή ο χειρότερος. Es una forma de pensar. Αλλά είναι ο τρόπος σκέψης μου. Entonces, a Kérkira. Επομένως, εμείς στην Κέρκυρα.
Vamos a ir a buscar θα πάμε ganar el partido. Για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Quizás no, quizás sí. Ίσως το καταφέρουμε, ίσως no lo sé. Δεν το ξέρω. Pero el equipo va a buscar los... Η ομάδα θα πάει los cinco partidos buscar ganar. Μόνο για να κερδίσει. Και το ίδιο ακριβώς θα κάνει και στα πέντε τελευταία παιχνίδια. No, a ver qué pasa. Δεν θα πάμε να δούμε τι θα γίνει. Los últimos partidos en este no hay administración. Se oye que hay un movimiento para cambiar. ¿Tú quieres mandar un mensaje a la administración que hay o a la administración que quiere entrar? Yo creo que eso sería lo mejor que puede ocurrir. Pistevo to calitero sería aquí. Lo mejor que puede ocurrir. Εύχομαι να συμβεί το καλύτερο. Que la organización empiece por arriba. Γιατί αυτό το οποίο λείπει αυτή τη στιγμή είναι να οργανωθούμε διοικητικά. Porque eso realmente da tranquilidad a todo. Αυτό είναι το οποίο θα φέρει ηρεμία στο δικό μας το τμήμα. Y eso hace que bueno, que trabajemos todos juntos, ¿no? Και αυτό θα μας κάνει να συνεχίζουμε να πορευόμαστε και να δουλεύουμε ενωμένοι. Necesitamos, obvio. Χρειαζόμαστε να τα δεδομένα να είναι διαφορετικά. Pero eso no por eso perdimos el partido. Αλλά εμείς δεν ανατρέξαμε στο να ψάξουμε κάποια δικαιολογία επειδή υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα. Perdimos el partido por virtudes. Εμείς χάσαμε το παιχνίδι γιατί ο αντίπαλος έδειξε μεγάλες αρετές. Sí. Por algunas cosas que no pudimos concretar. Κάποια πράγματα που εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε. Pero no porque la administración, Και όχι επειδή υπάρχει διοικητική αστάθεια. Ah, porque cuando entramos. Εμείς πρέπει όταν μπαίνουμε στο γήπεδο. No olvidamos de todo. Να τα ξεχνάμε όλα. El fútbol es pasión y sentimiento. Το ποδόσφαιρο είναι πάθος και συνέστημα. En mi país. Εμένα στη χώρα μου. Se dice que mata hasta el hambre. Λένε ότι σκοτώνει την πείνα το ποδόσφαιρο. Hay gente que no come y va a la cancha. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν να μην φάνε για να πάνε γήπεδο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Δεν έχω να πω πολλά. Απλά θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο και πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε. Συνεχίζουμε έτσι. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν, τον πρόεδρό μας, όλους, τον προπονητή μας που πιστεύω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά στην ομάδα. Συνεχίζουμε έτσι με το ίδιο. Όσο για το κοριτσάκι τη Μαριλίνα, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, με τη βοήθεια του Θεού, να γίνει καλά. Αυτά. Primero enhorabuena al equipo rival, ¿no? Θέλω να συγχαρώ τον αντίπαλό μας. Creo que un momento estaba muy caliente para decir alguna cosa, ¿sí? Αυτή τη στιγμή φυσικά και τα νεύρα είναι τεντωμένα και δεν είμαστε για να αναλύουμε πολλά πράγματα. Creo que el partido, la clave del partido fue el gol en contra. Παρ' όλα αυτά, κλειδί στο παιχνίδι ήταν ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Los detalles, ¿no? No, de repente faltó algunos detalles a favor de nosotros, era un partido de detalles. Κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν την πλάστικα υπέρ μας και οι οποίες δεν υπήρχαν, ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Pero como dijo el mister, yo creo que tenemos más cinco batallas. Όπως είπε όμως ο προπονητής μου, πρέπει να εστιάσουμε στις πέντε επόμενες μάχες που έχουμε. Y vamos a pelear con todo. Μάχες στις οποίες θα βγούμε να τις αντιμετωπίσουμε και θα δώσουμε τα πάντα. Quiero dar las gracias también al MIS por el apoyo que nos da. Ευχαριστώ τον προπονητή για τη στήριξη την οποία μας παρέχει πάντα. Y a mis compañeros. Και τους συναδέλφους μου και τους συμπαίκτες μου. Y a partir de hoy ya tenemos la cabeza en el Kerker. Από τώρα, από αυτή τη στιγμή, έχουμε εστιάσει και έχουμε συγκεντρωθεί στο παιχνίδι με την Κέρκυρα. La manera que nos están jugando la mayoría de los rivales que están muy atrás, muy cerrados, atrás, acumulados. ¿Consideras que provocó dificultad a nuestro equipo para que encuentre los huecos para atacar? Claro, yo creo que nosotros hablamos eso antes del partido, ¿no? Creo que cuando un equipo está así hay que tener... Atacar el espacio ahí, ¿no? Detrás de la defensa de ellos. Αυτό είναι το οποίο συζητούσαμε και μέσα από το παιχνίδι. Οι δυσκολίες που μπορείς να αντιμετωπίσεις όταν οι ομάδες είναι πολύ συμπαγές πίσω, ο αντίπαλος, και πώς θα πρέπει εσύ να δημιουργήσεις τους καινούς χώρους ή να επιτεθείς τους χώρους που μπορεί να αφήνουν στις πλάτες τους. Intentamos atacar por las bandas, ¿no? Que es como tenemos que hacer cuando el equipo está así. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε την αντίπαλη ομάδα με πλαγιοκοπήσεις. Tuvimos muchos centros. Θεωρώ ότι η ομάδα έφτασε καλά. Έφτασε καλά πλάγια, είχαμε αρκετές έντρες. Y nada, yo creo que son los detalles, hay que ajustar los detalles. Και όπως είπα, πρέπει κάποιες λεπτομέρειες να αρχίσουμε να τις εκμεταλλευόμαστε υπέρ μας.
se notó que tú y la mayoría de los jugadores del mediocampo estaban un poco cansados. ¿Será que se necesita un poco de aire? ¿Ustedes sienten que necesitan un poco de aire? No, yo creo que yo me encontré cansado la segunda parte al final porque me estaba moviendo mucho para intentar abrir espacio para mis compañeros y todo. Eso es normal. Όχι, δεν νομίζω και άμα μιλήσω για μένα προσωπικά, σίγουρα κουράστηκα αρκετά, κυρίως προς το τελείωμα του παιχνιδιού. Αλλά έχει να κάνει ότι εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε την αντίπαλη άμυνα. En este momento la administración, que no hay estabilización en la administración. Hay también otra cosa que tiene que ver con la afición que está dando dinero para ayudar. ¿Consideras con la mano en el corazón que en este momento podemos ascender a la primera división? Porque en este momento se nota que tenemos problemas en nuestra casa porque es la segunda vez, es un partido continuo que perdemos en casa. Bueno, primeramente en el tema de eso yo quiero dar la gracia a la afición, ¿no? Αρχικά είναι ευκαιρία για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο για τις κινήσεις που κάνει. Porque eso es algo muy grande. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Pero yo creo que tenemos muchas condiciones. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. El equipo perdimos hoy, pero luchamos. Η ομάδα μπορεί να έχασε σήμερα, αλλά έδειξε ότι ήταν πρόθυμη να δώσει τη μάχη της, έδωσε τη μάχη της. Como dije, yo creo que el gol en contra fue la clave del partido. Όπως είπα όμως ήταν κλειδί το ότι δεχτήκαμε γκολ κατά. Yo creo que la afición hay que creer en nosotros porque hay 5 peleas y vamos a luchar. Η στήριξη του κόσμου όμως θεωρώ ότι είναι δεδομένη γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν 5 μάχες ακόμα και τις οποίες εμείς θα βγούμε για να τις δώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.